Η αστυνομία σε ειδικές περιοχές με ειδικά σώματα αυξάνει μία βία ενάντια στον πολίτη και καθιερώνει κάτι που εμείς οι παλιοί επιχούντας το γνωρίσαμε, γδύνει τους πολίτες, τους ψάχνει στα απόκρυφά τους. Μία έκκληση, εγώ γνώρισα την αστυνομία σαν υπουργός μετανάστευσης να μην αφήσει να οδηγηθεί ένα σώμα που απέδειξε ότι μπορεί να είναι δημοκρατικό, να μην αφήσουν να οδηγηθούν σε αντιδημοκρατικές πρακτικές σαν αυτές που αποσπασματικά συμβαίνουν μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Νόμος και τάξη μάλλον δεν επεβλήθη. Οι επιθέσεις των μπαχαλάκιδων, όπως τους λένε, αυξήθηκαν. Πήγανε και στην περιφέρεια, απλά αδειάσανε 3-4 καταλήψεις. Πάρθηκαν μέτρα για τον επαναπατρισμό 500 επιστημόνων από το εξωτερικό. Με την πανοκρουσίες χάφτηκε το ότι 4.500 εξίσου σοβαροί επιστήμονες απολύονται. Πέσαμε στο μνημόνιο Τουρκίας-Λιβύης, το οποίο εγώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Συρίγκο, δημιουργεί δεδικασμένα και πολιτικές παρενέργειες για τη χώρα μας. Η ΕΕΠ, όπου είχαμε τη χαρά να διορίσουμε έναν μεταπτυχιακό φοιτητή της μουσικής, δεν μπόρεσε να μας ενημερώσει εγκαίρως, ώστε να κινηθούμε σε μια τέτοια κατεύθυνση, εκτός αν μας είχαν ενημερώσει και δεν κινηθήκαμε. Η υπουργός της κυβέρνησης δεν χορταίνει. Κάθε μήνα θέλει και πιο πολλά ιδιωτικοποιήσεις. Θέλει όλα. Και παρουσιάζεται στα ξένα επενδυτικά κέντρα σαν ο αχόρταγος. Δεν χορταίνει. Η κυβέρνηση αυτή θέλει κι άλλες ιδιωτικοποιήσεις. Κι άλλες ιδιωτικοποιήσεις. Χωρίς να τις εντάσσει σε ένα σχέδιο ανάπτυξης, σε ένα πλαίσιο ανάπτυξης. Έχουμε περικοπή του μερίσματος για 3 εκατομμύρια ανθρώπους. Η κυρία Παπαρίγα μίλησε για την αξία των 50 ευρώ. Δεν μπορείτε να την καταλάβετε, συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, όσο και αν κάποιοι από εσάς προέρχονται από τέτοιους κύκλους που κάποτε τα 50 ευρώ θα ήταν το καθοριστικό ανάμεσα στην αξιοπρέπεια και στην έλλειψη αξιοπρέπειας. Και είστε χαρούμενοι γι' αυτό και λέτε το λέγαμε. Και επειδή το λέγατε, το κάνατε. Και 3 εκατομμύρια άνθρωποι το εισπράττουν. Καταργείται η 13η σύνταξη και δεν υπάρχει κανένας λόγος, λέει ο κύριος Μηταράκης και ο κύριος Βούτσης, με κάποιες αντιφάσεις μεταξύ τους, να ξαναμπούνε στην πολιτική συζήτηση. Οι Financial Times λένε για τους τραπεζίτες, λένε για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος, λένε για την αθώωση όλων αυτών. Η βιομηχανική παραγωγή έπεσε τον Οκτώβριο 7,7%. Τον ίδιο μήνα γίνανε 132.000 απολύσεις. Με τις επαναπροσλήψεις έχουμε 30.000 θέσεις χαμένης εργασίας. Στη δικαιοσύνη οι δικηγορικοί σύλλογοι βάλουν ενάντια στη κυβέρνηση για παρεμβάσεις στο κράτος δικαίου, κάτι το οποίο εχθές και προχθές επιβεβαίωσαν και οι δικαστές, κατηγορώντας την κυβέρνηση για τον ίδιο λόγο. Οι διορισμοί είναι κάτι το οποίο ήσασταν έτοιμοι. Ο πατέρας είναι η κορυφή του παγόβουνου, δεν είναι κάτι. Διότι εδώ πέρα έχουμε κουμπάρους, συμπέθερους, συμπαραστάτες παιδοφίλων. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας από αυτή την πόλη, από την Πρέβεζα πάει στην Άρτα, από την Άρτα πάει στην Πρέβεζα. Το κράτος των Αρίστων, με πλαστά πιστοποιητικά που κάποιοι λένε ότι θα βρεθούν κι άλλα. Είπατε ψέματα. Και κάτω από αυτό το πρίσμα θα κρίνουμε και τον προϋπολογισμό. Ο οποίος προϋπολογισμός είναι φορολογικά άδικος, διότι ευνοεί αυτούς οι οποίοι έχουν μεγάλο πλούτο, είναι αδιάφορο για την πλειοψηφία των ανθρώπων και δυσκολεύει αυτούς οι οποίοι είναι μη κατέχοντες. Δεν έχετε κανένα τρόπο να προωθήσετε την ανάπτυξη, να φέρετε επενδύσεις. Στο ελληνικό εγώ περνάω κάθε μέρα, φοβάμαι μη με σκονίσουν οι μπουλντόζες. Μέχρι τώρα το έχω αποφύγει αυτό το πράγμα. Ούτε θόρυβο έχουμε από τα έργα που γίνονται, ούτε τίποτα.
Και επίσης σας καταγγέλει η μία εταιρεία ότι οι σύμβουλοι σας είναι σύμβουλοι της άλλης εταιρείας. Και εσείς γυρνάτε και λέτε είμαστε αχόρταγοι, δεν χορταίνουμε, θέλουμε επενδύσεις. Τίποτα δεν κάνετε. Θα σας πω και για το προσφυγικό και κύριε Πρόεδρε. 6 φορές σε 6 μήνες, κάθε μήνα κάνετε ένα ταρατατζούμα απίστευτο. Τηλεοράσεις, κανάλια, δηλώσεις. 6 φορές λέτε ψέματα στους Έλληνες. 6 φορές προτείνετε μέτρα στα οποία θα μπορούσαμε να κάνουμε μια πολύ σοβαρή συζήτηση για τη βαρβαρότητα την οποία διακατέχονται. Αν δεν ήταν μη εφαρμόσιμα και αναποτελεσματικά. Τι έχετε δηλώσει 6 φορές με διαφορετικούς ανθρώπους από συμφόρηση. Αστειεύεστε βέβαια. Παραλάβατε 5.200, είναι 18.000 στη Μυτιλίνη. 3.000 στη Σάμο είναι 7.000. 1.500 στοιχείο είναι 6.000. Τι αποσυμφόρηση. Φύλαξη των συνόρων. Αστειεύεστε βέβαια. Τι φύλαξη των συνόρων. Γελάνε από τον Εύρο μέχρι την Θεσσαλονίκη, γελάνε για τον Εύρο. Όπου βάλατε σειρματοπλέγματα. Τι τα βάλατε τα σειρματοπλέγματα. Είναι σαν να πάτε να βάλετε σειρματοπλέγματα στις ακτές της Λέσβου. Άπαξ και περάσει το μισό ποτάμι, ανήκει στην Ελλάδα. Πρέπει να τον πάρουμε, να τον συλλάβουμε και να τον θέσουμε μέσα στις διεθνείς διαδικασίες. Είναι θλιβερή η φωτογραφία ενός στρατηγού σαν τον κύριο Στεφανή να καμαρώνει που βάζουν οριζόντια κάτι σειρματοπλέγματα. Ο στρατός θα πηγαίνει να τους παίρνει από την ακτή. Εκτός εάν θεωρείτε ότι θα τους αφήσουμε να πεθάνουν από πείνα ή από κρύο στην ακτή. Θα μας το πείτε. Για πρώτη φορά παίρνονται λεφτά από τον προϋπολογισμό για τα περίφημα κλειστά κέντρα. Γιατί γίνεται αυτό. Γιατί το ευρωπαϊκό δίκαιο δεν επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να χρηματοδοτήσει αυτή τη μη εφαρμόσιμη βάρβαρη ιδέα. Πού θα τα κάνετε τα κλειστά κέντρα, κύριε? Πουθενά δεν ξέρουμε. Πουθενά δεν έχει ξεκινήσει τίποτα. Δεν είναι όμως τυχαίο ότι βγήκε ο κύριος Στεφανής με ένα χάρτη με τα Λέβηθα. Ισχυρίζομαι λοιπόν ότι πέρα από την ανικανότητα την οποία έχετε, υπερβάλλετε κιόλα την ανικανότητα, ώστε να οδηγήσετε τους Έλληνες μέσα από τον κοινωνικό αυτοματισμό και την κούραση να αποδεχτούν τη λύση με τη Λέβηθα και τα Ξερονήσια σαν ένα αναγκαίο κακό. Εκεί πέρα οδηγείτε τα πράγματα. Γι' αυτό καταλύεται κάθε έννοια κράτους όπως διαμορφώθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τον διαφωτισμό και μετά. Όπου υπάρχει το Υπουργείο και ο στρατός υπακούει στο Υπουργείο. Υπάρχει το Υπουργείο Ναυτιλίας και το λιμενικό υπακούει στο Υπουργείο του. Υπάρχει αυτός που, το Υπουργείο που έχει τη μεταναστευτική πολιτική και το άσυλο δουλεύει αυτόνομα εκεί. Τα μπλέκετε όλα μαζί. Τα κάνετε αρχή ενός ανδρός, ο οποίος υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό. Και δεν προφυλάσσετε ούτε τον Πρωθυπουργό, που όλοι όσοι έρχεστε να μιλήσετε από τη Νέα Δημοκρατία λέτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα φορτώσετε τον ελληνικό λαό με ντροπή αιώνων, διότι θα πάτε την κατάσταση στα Ξερονήσια. Δεν είναι ανικανότητα, κύριοι συνάδελφοι και του ΣΥΡΙΖΑ συνάδελφοι. Είναι σχέδιο το οποίο πρέπει να αντισταθούμε, πρέπει να προφυλάξουμε τον λαό μας από αυτό το πράγμα το οποίο θα σημαδέψει στην ιστορία μας. Ακούστε να δείτε, εγώ λέω συχνά, δεν είναι αν αγαπάς ή δεν αγαπάς τους πρόσφυγες. Δεν είναι αν αγαπάς ή δεν αγαπάς τους μετανάστες. Είναι αν θεωρείς ότι είσαι κράτος δικαίου και πρέπει να υπερασπιστείς το κράτος δικαίου. Πρέπει να υπερασπιστείς τα δικαιώματα και να απαιτήσεις τις υποχρεώσεις. Δεν το κάνετε. Δεν θέλετε να το κάνετε κλεισμένοι μέσα στην ιδεολειψία σας. Θα προχωρήσετε σε Λέβηθα και σε Ξερονήσια. Ο μετασχηματισμένος ΣΥΡΙΖΑ, η πλειοψηφική τάση, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, της προοδευτικής παράταξης θα είναι με τον λαό απέναντι σε αυτά τα σχέδια. Σας ευχαριστώ πολύ. Μισό λεπτό. Είχα ένα κλείσιμο που θέλω να το πω, παιδιά.
Είσαστε ΕΡΕ του 65, δεν είσαστε Νέα Δημοκρατία. Και πάτε ολοταχώς για συναγερμό. Κοιτάξτε το όσοι από εσάς θέλετε να μείνετε Νέα Δημοκρατία. Κύριε Μουζάνα, ολοκληρώσατε. Υπουργός.